εικόνες που εντυπωσιάζουν στο γραφικό κόλπο της Αγίας Πελαγίας. Τα βλέμματα πολιτών και επισκεπτών μαγνητίζονται από τον υποβρύχιο φωτισμό, ο οποίος δίνει μια άλλη αίσθηση ανατολικά και δυτικά της παραλίας και σε ένα μήκος 350 μέτρων. Η παραλία της Αγίας Πελαγίας γίνεται ακόμα πιο όμορφη τα βράδια. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο πέρασε από 40 κύματα, ενώ πρόσφατα υπήρξε δολιοφθορά στο υποβρύχιο καλώδιο, το οποίο και αντικαταστάθηκε. Δίνει μια ομορφιά, ειδικά το βράδυ, στην περιοχή μας, ένα ρομαντισμό μπορώ να πω, και δημιουργεί μια αίσθηση ότι κάτι γίνεται. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο. Να ευχαριστήσουμε τη ΜΑΕΔΗΜ, την Περιφέρεια, το Δήμο που φρόντισαν να γίνει ένας έξτρα φωτισμός υποθαλάσσιος. Ό,τι γίνεται στον τόπο μας είναι καλό. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα test drive για το πολύ μεγάλο έργο που έχουμε, που είναι η διαπλάτηση της παραλίας της Αγίας Πελαγίας, διότι ο τόπος μας έχει αρχαία, υπάρχουν βυθισμένα τοιχεία και όλα αυτά θέλουμε να τα σεβαστούμε και να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε την παραλία μας και να δώσουμε στον κόσμο μεγαλύτερες απολαύσεις. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω τουριστική προβολή της περιοχής, με τους δημότες και επαγγελματίες ωστόσο να αναφέρονται σε κακό κείμενα. Τι βάλαν τα φώτα στην παραλία να δείξουν τι? Και τι φτιάχνουν ένα πεζοδρόμιο να πηγαίνει μπροστά, να έχει μια πρόβαση ο κόσμος να περπατάει, και μετά να βάλουν τα φώτα να δείξουν όλο τη βιτρίνα αυτή. Ο δρόμος το 50, το 55 είναι ο ίδιος ακόμα, με τα σκουπίδια. Έχει εκεί πέρα κάτι ράμπες που δέλανε τα καράβια παλιά, τις μπάρκες, τα οποία υπάρχουν ακόμα εκεί πέρα. Πόσα χρόνια είναι αυτό σε θάλασσα που στέκει εκεί πέρα ολοσάπητο? 30 χρόνια. 30-40 χρόνια. Και αναγκαίο φυσικά είναι να μεγαλώσει και η διαπλάτηση της παραλίας είναι απαραίτητη, διότι όπως βλέπετε έχει πάθει διάβρωση και έχει μείνει πάρα πολύ μικρή παραλία, με αποτέλεσμα οι ομπρέλες να μην χωράνε. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Πελαγίας, αλλά και οι σκουριασμένες υποδομές στη θάλασσα, οι οποίες έχουν ξεχαστεί εδώ και δεκαετίες. Είναι το σήμα κατά τεθέν της περιοχής μας, το οποίο όμως χρήζει επισκευής άμεσα, διότι βρίσκεται υποκατάρρευση. Αυτό το εκκλησάκι είναι εδώ κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Απολωνίας, είναι ακριβώς από πάνω μας, ο οποίος όμως έχει καταντήσει ένα σκουπιδότοπος. Παράλληλα, επαγγελματίες αναφέρονται και σε άλλες παρεμβάσεις που, όπως είπαν, θα πρέπει να υλοποιηθούν από τη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, όπως η δημιουργία ενός μονοπατιού το οποίο να οδηγεί με ασφάλεια τους λουόμενους στην όμορφη παραλία Φυλακές. Σκαρβαλώνε που είναι πολύ επικίνδυνα και έχουμε και ατυχήματα εκεί πέρα που δεν τα λένε. Με κίνδυνο τη ζωή τους κατεβαίνουν τα βράχια και σκαρφαλώνουν φυσικά. Αν υπήρχε ένα μονοπάτι, έστω ένας διάδρομος ξύλινος κάτι, θα ήταν πιο ασφαλής. Η πρόταση δικιά μου είναι να φτιαχτεί εδώ ένα μονοπάτι ασφαλές, ένα καντερίμι με μια κουπαστή που να φωταγωγηθεί, που να μπορεί κάποιος να περπατήσει με ασφάλεια, να κάνει το βράδυ τη βόλτα του. Έτσι θα είναι χρήσιμα και τα φώτα κάτω από τα βράχια.